πληροφόρηση στην άμεση, ίσως είναι για παραπάνω. Οι εικόνες βλέπουμε εδώ των μικρών παιδιών παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή. Θα στοιχιώνουν για καιρό την Ευρώπη. Αν ακούει η Ευρώπη και όποιος ακούει από εκεί. Η οποία βέβαια εμφανίζεται διχασμένη για το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ακόμη εμφανίζεται διχασμένη. Παρόλα αυτά, σας το είπαμε και προηγουμένως, είναι σκορπισμένος παντού ο θάνατος εκεί στη θάλασσα. Είναι εδώ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ. Το συζητάει το θέμα, αλλά μέχρι τώρα δεν εισακούονται οι φωνές αυτών που ξέρουν και το βιώνουν όλο αυτό. Πάμε να δούμε το δραματικό ρεπορτάζ από τη Μυτιλίνη. 10 παιδιά και 5 ενήλικες είναι ο αριθμός των νεκρών που έχουν ανασυρθεί μέσα σε λίγες ώρες από τα παγωμένα νερά του Ανατολικού Αιγαίου. Νωρίτερα εντοπίστηκαν ακόμη 4 σωροί, 2 παιδιών, μιας γυναίκας και ενός άνδρα από το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο μόλυβο της Λέσβου. Φύγει το κόσμο στα μορέλια, 67 χρόνια επιτυχλέγω, ντροπή τους. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνει. Βεβαίως. Yeah. Τα μεγάλα κράτη, αφού εμείς είμαστε μια πιθανή, να αναλάβουν τα μεγάλα κράτη να βοηθήσουν την κατάσταση. Όχι να πνίγει ο κόσμος. Yeah. Θέμα μας είναι ο κόσμος. Η ξύλινη βάρκα μετέφερε 350 μετανάστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από την περιοχή της αρχαίας Άσου στις 3 το απόγευμα της Κυριακής. Ο κάθε ένας από αυτούς πλήρωσε έως και 1.500 ευρώ. Στην ακτή όμως διαπίστωσαν ότι η μεταφορά δεν θα γινόταν κατά ομάδες 50 ατόμων όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά με ένα ξύλινο μεγάλο παλιό σκάφος με 2 μάλιστα καταστρώματα. Στις διαμαρτυρίες που υπήρξαν, οι Τούρκοι δουλέμποροι απάντησαν με πυροβολισμού στον αέρα και απειλές. Και έτσι έγινε η επιβίβαση. Αρχικά μας είπε ο διακινητής ότι από Κωνσταντινούπολη ξεκινήσαμε. Μας είπε ότι θα είναι περίπου διαδρομή 4 ώρες και μας πήρε 13 ώρες κοντά μέχρι να φτάσουμε στο νησί απέναντι. Και μας είπε ότι θα είναι το καράβι περίπου σε αρκετά καλή κατάσταση πολυτελείας δηλαδή. Και θα είναι 40 με 45 άτομα μέσα. Και μόλις φτάσαμε εκεί πέρα είχε πάνω από 300 άτομα. Και την ώρα που ακριβώς μπήκαμε εκεί μέσα μας απέλυσε με όπλο. Είχε ένα όπλο και έριξε περίπου 4 με 3 σφαίρες για να μας τρομάξει. Φοβηθήκαμε όλοι μας και μετά από περίπου 1000 μέτρα που ήμασταν μέσα στα νερά ξαφνικά το καράβι βούλιαξε. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 242 διασωθέντων στους 34. Το ναυάγιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός. Όλες οι δυνάμεις αρχών και θελοντών έτρεξαν στην περιοχή και πριν πέσει το σκοτάδι έσωσαν 242 ανθρώπους. Ήταν όταν το φέρουν το πεθαμένο. Όχι μόνο τούτο, αλλά πάρα πολύ. Αλλά το σώσαμε. Δόξα τω Θεώ, το σώσαμε. Το σώσαμε. Οι λιμενικές αρχές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες κάθε ημέρα στην έρευνα και στη διάσωση όλων των περιστατικών και συνεχίζουν αδιάκοπα. Όμως το πρόβλημα και η λύση του δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό, επεσήμανε για ακόμα μία φορά ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Για να σταματήσουν οι πνιγμοί είναι να έχει διαθέσει όλες τις δυνάμεις του λιμενικού για να κάνουν διάσωση και να απαγορεύει οποιαδήποτε επαναπρόθεση, σπρώξιμο του σκάφους προς την πλευρά της Τουρκίας. Έχει κάνει 75.000 με 80.000 διασώσεις ψυχών. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το παιχνίδι παίζεται, αυτή όλη η τραγωδία μπορεί να σταματήσει μονάχα με έλεγχο στις ακτές της Τουρκίας και με αυτή την έννοια είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συνεχίζονται. Πάμε στον Ηλία Μαραβά, στη Μυτιλίνη. Ηλία. Δυστυχώς, Αντώνη, οι προσωπικές πλέον τώρα ιστορίες. Μητέρα πριν από λίγο έκλαιγε ένα γονείο αναζητώντας τα δύο της παιδιά, ζητούσε να μάθει κάποιο νέο. Όταν έφτασαν στο λιμάνι του Μολύβου φωτογραφίες από τα παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης αλλά και στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Άντρας μαζί με την κόρη του έψαχνε τον γιο του, στιγμές πραγματικής τραγωδίας και αυτά τα περιστατικά είναι δεκάδες. Δυστυχώς οι μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοωμένων, ανεβάζουν καταρχήν τον αριθμό των επιβενόντων σε πάνω από 300, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 248 σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.
οι αγνοούμενοι οι οποίοι κατά τις καταθέσεις έχουν προκύψει μάλλον από τις καταθέσεις των διασωθέντων ανέρχονται στους 38, αλλά ο αριθμός αυτός, όπως είναι λογικό, θα μεγαλώνει όσο αυξάνονται αυτές οι καταθέσεις. Η μόνη δηλαδή πληροφόρηση είναι από τους διασωθέντες, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και από πού να υπάρχει δηλαδή, για τουρκική αρχή και τι συζητάμε τώρα. Ακριβώς. Έχει επιβεβαιωθεί πλέον η ιστορία που ακολουθεί το μοιραίο σκάφος. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στο θάνατο, πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να τους αναγκάσουν να μπουν μέσα σε αυτό το πλοίο όταν αυτοί αντέδρασαν, και φυσικά οι διακινητές εγκατέλειψαν το σκάφος 20 λεπτά αφότου ξεκίνησε από τις ακτές της Τουρκίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σκάφος ουσιαστικά διαλύθηκε λόγω του βάρους, λόγω του μεγάλου φορτίου. Το επάνω κατάστρωμα κατέρευσε και στην ουσία διέλυσε το σκάφος σε κομμάτια, βρέθηκαν όλοι μέσα στο νερό. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των ψαράδων οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν. Μας μιλούν για δεκάδες ανθρώπους να ζητούν βοήθεια μέσα στο νερό, για πτώματα τα οποία επέπλεαν. Οι μαρτυρίες τους πραγματικά συγκλονίζουν. Να πούμε ότι πλέον αυτό που μέχρι να πέσει το φως της ημέρας είναι το επίγον, είναι το φλέγον, είναι να συνεχιστεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Έχει επικεντρωθεί σε σημεία που φτάνουν 8 και 9 ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο που έγινε το ναυάγιο, δηλαδή στα ανοιχτά της παραλίας της Εφθαλούς. Τα ρεύματα οδηγούν προς τα εκεί. Είναι το σημείο κοντά στην περιοχή, μάλλον προς την περιοχή του Γαβαθά, όπου βρέθηκαν και οι τέσσερις τελευταίοι σωροί. Πόσες ώρες ψάχνουν αγνοούμενοι? Από χθες. Κλείνουμε από χθες. Πλέον κοντά στις 24 ώρες. Οδεύουμε για να κλείσουμε τις 24 ώρες. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, το αντίθετο θα έλεγα. Και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές επίσης. Και δεν ξέρω και τι δυνάμεις επιχειρούν εκεί και τι μπορούν να βρουν, έτσι. Είναι όλα τα σκάφη του λιμενικού στο σύνολό τους, και καθώς επίσης σκάφη της Frontex και ελικόπτερο που επιχειρεί προκειμένου να εντοπίσει τους αγνοούμενους. Να πούμε ότι τα τρία παιδιά που έχουν μεταφερθεί στην εντατική, στο νοσοκομείο Παίδων, τα μηνύματα που έχουμε από τους γιατρούς είναι θετικά, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Μας είπαν ότι έχουν κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και πλέον η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί. Έστω και μια ζωή να κερδιθεί είναι για όλους μας καλό. Ακριβώς, συγκινεί η συνεχιζόμενη, η ασταμάτητη προσφορά τόσο των κατοίκων του Μολύβου όσο και των εθελοντών που μένουν στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Συνεχίζουν να είναι στο λιμάνι του Μολύβου. Έχει ανοίξει το μικρό τυσάκι που είναι εκεί και φιλοξενεί πρόσφυγες. Ενώ τόσο οι άντρες του λιμενικού, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, μέλη των εθελοντικών οργανώσεων και ό,τι δύναμη υπάρχει διαθέσιμη έχει ρηχτεί στη μάχη για την αντιμετώπιση ενός από τα τραγικότερα ναυάγια που έχουν συμβεί ποτέ στο Ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως να το πούμε και να το ξαναπούμε, σύσσωμο το νησί είναι στο πόδι για να βοηθήσει. Έτσι ακριβώς, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε, Ηλία, για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε. Πάμε στο Δημήτρη από εκεί να δούμε.